Βρισκόμαστε με το πρόσωπο των φετινών Πανελλαδικών, τον Κουρό. Πώς αισθάνεσαι? Πολύ καλά. Δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω αυτό το πράγμα, αλλά πάρα πολύ καλά νιώθω. Ναι. Για πες μου, σε ποια κατεύθυνση ήσουν, σε ποια μαθήματα έδωσες και τι έγραψες? Λοιπόν, ήμουνα στη θετική κατεύθυνση, μαθηματικά. Έγραψα 20 στα μαθηματικά, 20 φυσική, 19,5 χημεία και 13,5 έκθεση. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου, πώς βρέθηκες στο νησί μας? Λοιπόν, ήρθαμε όπως έρχονται όλοι οι πρόσφυγες με βάρκα από τις τουρκικές παραλίες εδώ, πριν από 3 χρόνια, τον Αύγουστο το 19. Μετά πήγαμε στη Μόρια για κάποιους μήνες. Μετά μεταφερθήκαμε στο καταβλισμό του Καράτεπε που άνοικε στο Δήμο Μυτιλίνης. Και όταν έκλεισε αυτός ο καταβλισμός, πήγαμε στο καινούριο δοκάμ που έφτιαξαν. Ναι. Πόσο δύσκολο ήταν κάτω από αυτές τις συνθήκες να συμμετέχεις στις Πανελλαδικές? Εντάξει, δεν έχετε ιδέα. Δηλαδή, πιστεύω ότι άμα δεν ήταν. Επειδή με υποστήριζαν πάρα πολλοί άνθρωποι από εδώ, οι καθηγητές, οι μαθητές, πιστεύω ότι άμα δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα ήμουν εδώ αυτή τη στιγμή που είμαι. Θες να ευχαριστήσεις κάποιον ιδιαιτέρως? Δεν ξέρω πού να αρχίσω. Δηλαδή, έχω μία λίστα με ονόματα, δηλαδή ανθρώπους που χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν ποτέ εδώ. Δηλαδή, γενικότερα το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το Υπουργείο Παιδείας, το Δήμο Μυτιλίνης, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που με πήρε τηλέφωνο. Τι σου είπε στο τηλέφωνο? Μου είπε ότι θα. Συγχαρητήρια και ότι θα θέλει να μου μιλήσει, να συζητήσουμε μερικά πράγματα. Αυτό μου είπε. Και δεν το πιστεύω κάπως. Ναι. Ελληνικά δεν είναι μια εύκολη γλώσσα. Πόσο δύσκολο ήταν να τα μάθεις και να γράψεις εξετάσεις αυτά και να διακριθείς? Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καθόλου εύκολη γλώσσα. Απλώς επειδή βρισκόμουν σε ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι γύρω μου μιλούσαν συνέχεια ελληνικά, άκουγα συνέχεια και έπρεπε να μιλήσω κι εγώ αναγκαστικά, κάτι έμαθα πάνω κάτω και ναι. Ποια σχολή θες να δηλώσεις? Εκτελόγων μηχανικών. Ναι, είτε Αθήνα είτε Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη ήθελα, αλλά με πήραν πάρα πολλοί άνθρωποι από την Αθήνα και είπαν ότι εδώ είναι καλό, πολύ καλό. Βασικά το πανεπιστήμιο είναι καλό, το ξέρουμε αυτό. Απλώς είπαν ότι μπορείς να περάσεις εδώ με αυτό που έχεις γράψει, οπότε το σκέφτομαι και αυτό. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις εσύ να περάσεις τόσο στα παιδιά που έδωσαν στις Πανελλήνιες, όσο και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί στη ζωή τους και έχουν βιώσει και αυτό που έχεις βιώσει εσύ? Να μην σταματήσουν ποτέ να προσπαθούν. Δηλαδή, με προσπάθεια και θέληση, τα πάντα γίνονται. Αυτό έχω να πω. Δηλαδή, φανταστείτε, εγώ τίποτα δεν ήξερα και τώρα έγραψα καλά. Δηλαδή, άμα έγραψα εγώ καλά, και τα άλλα παιδιά μπορούν να γράψουν. Ναι. Μετά από 3 χρόνια στη χώρα μας, πώς αισθάνεσαι σαν παιδί μιας προσφυγικής οικογένειας? Θεωρείς ότι η κοινωνία σας έχει αποδεχτεί ή θα πρέπει να γίνουν κι άλλες προσπάθειες? Η κοινωνία μας έχει αποδεχτεί. Δηλαδή, οι γονείς μου δουλεύουν κανονικά, εγώ με το σχολείο δεν έχω καθόλου θέμα. Υπάρχει υποστήριξη των καθηγητών, των συμμαθητών και μια χαρά είμαστε γενικότερα. Ναι. Και ένα μήνυμα που θες να κλείσεις με αυτό? Σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ όλους, πραγματικά. Και θα σας θυμάμαι για πάντα.